Πάω λοιπόν στις οθόνες για να δούμε τον πρώτο πίνακα που έχει να κάνει με τις αφίξεις και αναχωρήσεις του 2021. Μιλάμε από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και την 27η Οκτωβρίου, κύριε Πλιάκα. 4.785.356 αφιξοαναχωρήσεις και είχαμε και 39.998 κινήσεις αεροσκαφών. Σας θυμίζω ότι η τουριστική σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς υπάρχουν πτήσεις και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου όσον αφορά τον τουρισμό. Πάμε τώρα στο εξαιρετικά άσχημο 2020. Αφήξεις αναχωρήσεις 2.415.945, μιλάμε για όλο το 2020, ενώ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν 34.780 κινήσεις αεροσκαφών. Πάμε τώρα στις αναχωρήσεις και τις αφήξεις του 19, που είναι και το μέτρο σύγκρισης με το 21. Έχουμε 7.966.979 αφήξεις και αναχωρήσεις, που ισοδυναμούν με 57.059 κινήσεις αεροσκαφών. Να σας πω όμως ότι εδώ μιλάμε για ολόκληρο το 2019, ενώ τα 4.785.356 είναι μέχρι και τα τέλη του Οκτωβρίου. Άρα ο αριθμός σίγουρα θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια. Άρα, κύριε Πλιάκα, φτάνουμε σε αυτό που λέμε, σε κάτι παραπάνω από το 50% του 2019. Φτάνουμε στο 63%. Του 2019. Το 50 ήταν ο στόχος τον οποίο τον έχουμε ήδη ξεπεράσει. Mm-hmm. Ήδη είμαστε στο 60-61%. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο χρυσό 2018 και δείτε αυτόν τον εντυπωσιακό αριθμό. 8.149.936 αφήξεις αναχωρήσεις. Μιλάμε μόνο για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Αν προσθέσουμε και τη δυναμική στο αεροδρόμιο των Χανίων, μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια αφήξεις και αναχωρήσεις το 2018, ισοδυναμεί με 60.973 κινήσεις αεροσκαφών. Αν στο 4 εκατομμύρια το σημερινό προσθέσουμε και τα Χανιά, οι αφίξεις και αναχωρήσεις στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Κρήτης ξεπερνούν τα 6,5 εκατομμύρια, άρα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Κρήτης σε αυτό που λέμε ελληνική τουριστική βιομηχανία, καθώς με βάση τα στοιχεία και το 2021, περίπου το 19% των τουριστικών αφίξεων της χώρας ήρθε στην Κρήτη. Δηλαδή ένα 20% είναι η Κρήτη και ένα 80% όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε τις διακυμάνσεις όσον αφορά τις χώρες. Γιατί τα δεδομένα άλλαξαν και με τις απαγορεύσεις. Παραδείγματος χάρη, κύριε Σιφάκη, θα το δούμε στην πορεία, η ρώσικη αγορά από την 4η-5η θέση που ήταν κατρακύλησε στην 19η. Έχουμε όμως την γερμανική απόβαση, καθώς μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου του 2021, δηλαδή πριν από μερικές μέρες, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου έφτασαν 754.351 Γερμανοί τουρίστες. Το αντίστοιχο του 2020 είναι 400.106. Βλέπουμε μία εντυπωσιακή αύξηση των Γερμανών τουριστών. Μάλιστα, υπήρχαν χαρακτηριστικές ημέρες που οι γερμανικές αφίξεις ήταν περισσότερες ακόμα και από τις πτήσεις εσωτερικού. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα, οι πτήσεις εσωτερικού. 306.476 αφήχθησαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μέχρι και προχθές. 224.337 στο εξαιρετικά άσχημο 2020. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το 2020, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σχεδόν όλα τα αεροδρόμια της χώρας ήταν κλειστά με ελάχιστες πτήσεις. Στην τρίτη θέση η Γαλλία, 221.379 η αφήξη στη Γαλλία, 98.583 το 2020, βλέπουμε αυτήν την εντυπωσιακή αύξηση και των Γάλλων τουριστών. Μεγάλη Βρετανία, η ιδιαιτερότητα, άνοιξε πάρα πολύ αργά, κατάφερε όμως να καλύψει ένα κενό από το 20, σε καμία περίπτωση όμως το κενό του 2019. 143.000 οι αφήξεις από την Αγγλία, 96.957 οι αντίστοιχες το 2020. Στην τέταρτη θέση έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μια έκπληξη που για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό αλλά και το τουριστικό ρεπορτάζ δεν ήταν μη αναμενόμενη. Όμως βλέπουμε την Πολωνία να βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση, ουσιαστικά στην τέταρτη γιατί βγάζουμε την Ελλάδα, με 120.478 αφίξεις έναντι 56.345 το 2020. Βλέπουμε μία εντυπωσιακή αύξηση των Πολωνών τουριστών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Πολωνία είναι μία χώρα 35 εκατομμυρίων. Πάμε να δούμε την δεύτερη πεντάδα. Στην έκτη θέση είναι η Ολλανδία
με 120.347 αφίξεις, 42.058 το 2020. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάθε λόγο σαν Κρήτη να χαιρόμαστε για αυτό που καταφέραμε στον τουρισμό. Ελβετία, 107.412 αφίξεις μέχρι 27 Οκτωβρίου, 49.707 το 2020. Δείτε εδώ το εντυπωσιακό της Ουκρανίας. 82.517 οι αφίξεις το 2021, μόλις 23 Ουκρανοί τουρίστες έφτασαν το 2020 στην Κρήτη. Ενδεχομένως να ήταν και Έλληνες που επέστρεφαν στη χώρα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, το 20 ήταν απαγορευμένο από την Ουκρανία ή οποιαδήποτε μετακίνηση, οπότε γι' αυτό βλέπετε το 23. Είναι κάποιοι με ιδιωτικά αεροπλάνα και με ειδικές άδειες. Μάλιστα. Πάμε στην Αυστρία, μία επίσης σημαντική αγορά για την Κρήτη. 77.263 αφίξεις το 2021, 24.276 το 2020. Και το Βέλγιο με 64.646 αφίξεις το 2021, 22.540 αυτήν την κουτσουρωμένη τριών μηνών σεζόν του 2020. Πάμε να δούμε, έχουμε βάλει στο τέλος του πίνακα με αστεράκι την Ρωσία. Η οποία Ρωσία ήταν μια τουριστική υπερδύναμη πριν από μερικά χρόνια για την Κρήτη. Ήταν στην 4η-5η θέση με εντυπωσιακά άλματα όσον αφορά τις διακυμάνσεις από το 2012 και μετά. Φέτος έφτασαν 41.733 Ρώσοι τουρίστες έναντι 263 το 2020 που υπήρχε και αυτή η απαγόρευση. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ζητήσω ένα σχόλιο από εσάς κύριε Πλιάκα. Ποια αγορά σας έκανε εντύπωση βλέποντας τους αριθμούς, γνωρίζοντας ότι έχετε μια εξαιρετική μηχανογράφηση στο αεροδρόμιο όσον αφορά τη βάση δεδομένων. Κοιτάξτε, η Ουκρανία ήταν το πιο εντυπωσιακό, το οποίο το είχαμε κάποια χρόνια πριν. Εντάξει, η Ουκρανία, ξέρετε, πέρασε και ένα εσωτερικό πρόβλημα. Βεβαίως. Που αυτό επηρέασε και είχαμε μειώσεις αρκετές στην αύξηση Ουκρανών τουριστών. Οπότε ξανακούσαμε λίγο ρώσικα, τουλάχιστον να μοιάζουμε τα ρώσικα, τέλος πάντων. Αυτό που πάλι είναι ότι χώρες όπως η Αυστρία, η Ελβετία κρατήσαν τα ποσοστά του 19 σε αρκετά υψηλό βαθμό. Η Πολωνία, την οποία εγώ τουλάχιστον την έβλεπα τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα και αγορά, οπότε θα είναι και αναπτυσσόμενο το τουριστικό της προϊόν. Και υπόψη είναι ότι αυτά τα νούμερα που βλέπαμε για προηγούμενα χρόνια αποτελούσαν μια αποκλειστικότητα για το Ηράκλειο. Τώρα από ό,τι ακούσαμε από τα Χανιά, και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί απεγκλωβίζονται από έναν μονοπωλιακό... Τους Σκανδιναβούς. Ναι, τους Σκανδιναβούς. Γιατί και τα Χανιά και το Ηράκλειο και άλλες περιοχές, ακόμα και μεγάλα χωριά μας και μικρά, έχουν τέτοιου είδους οικήματα που ενθουσιάζουν τους επισκέπτες. Δουλεύουν όλο το χρόνο, κύριε Δασκαλάκη. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να αναδείξουμε τους χώρους του πολιτισμού, να φιλοξενήσουμε εκδηλώσεις επιπέδου, να παράξουμε νέες παραγωγές και να δώσουμε την εικόνα ότι ο πολιτισμός με τον τουρισμό πάνε χέρι-χέρι. Πούμε ότι μπορούμε να πάμε αμέσως από το τέλη Μαρτίου του 2022 να φτάσουμε το 2019. Αυτό για να το πετύχουμε θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα θέματα τα οποία προσεγγίζουν αρνητικά την ανάπτυξη του τουρισμού μας και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εμβολιασμός. Θετικοί παράγοντες. Ένας θετικός παράγον είναι ότι θέλω να πιστεύω ότι οι τρεις μεγάλες αγορές, Ρωσία, Σκανδιναβία, Αγγλία, οι οποίες ήταν ουσιαστικά κλειστές ή κουτσουρεμένες φέτος, θα επανέλθουν. Από την άλλη, το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει και δεν ταξίδεψε δύο χρόνια θα τον οθήσει να ταξιδέψει περισσότερο. Άρα ουσιαστικά είναι ένας γρίφος, μια εξίσωση δύσκολη για να δούμε τελικά τι θα υπερισχύσει. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή η Ευρώπη, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει ξεπεράσει σχετικά το θέμα του κορονοϊού, επειδή έχουν εμβολιαστεί πολύ περισσότερο από εμάς, εμείς και τα Βαλκάνια μόνο έχουμε μείνει σε τέτοια χαμηλά επίπεδα, να τα λέμε με το όνομά του τα πράγματα. Ναι, ναι. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σιφάγη ότι δηλαδή είναι προτεραιότητα. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες θέσεις με ένα ποσοστό 62-63%. Είναι εντυπωσιακά αυτό αν λάβουμε υπόψη το 35-40% της Βόρειας Ελλάδας. Σωστά. Είναι μέτριο, ναι. Αλλά αν δούμε την Πορτογαλία που είναι στο 85 και αν δούμε άλλες χώρες οι οποίες είναι εκεί, εμείς συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία που είναι στο 25. Και θα ήθελα να ευχηθώ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και μία άρτια εκπαίδευση
και μια εκπαίδευση πάνω στα σχέδια εκτάκτων αναγκών. Γιατί μπορεί ο κορονοϊός να υποχωρεί και να φεύγει, αλλά έρχονται κάποια άλλα καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα, κάποιες άλλες συνθήκες όπως ο σεισμός που βιώνουμε και οι συντοπίτες μας. Προσωπικά πιστεύω ότι η Κρήτη, παρόλο που θα έχει και άλλο πόνο, εννοώ με αριθμούς και με θανάτους, αναφέρομαι σε μικρούς αριθμούς, εντούτοις εκτιμώ ότι η περίοδος του χειμώνα που θα κλείσει με τέτοιο τρόπο που να δώσει αρκετή αισιοδοξία για τον τουρισμό τους επόμενους μήνες.